26 χώρες της Μεσογείου επέλεξαν Ελλάδα. Mediterranean Beach Games 2019. Η Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Σε κίτρινο συναγερμό και αύριο η Δυτική Ελλάδα για πρόκληση πυρκαγιάς. Οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες σε επιφυλακή. Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας. Πάμε στην συνάδελφο Κωνσταντίνα Παλαιολόγου στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Έφη. Από ό,τι βλέπουμε, είναι δύσκολες ημέρες αυτές και για τους πυροσβέστες αλλά και για τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πράσινο, έστω και λίγο. Από ό,τι βλέπουμε, δεν ηρεμούν όχι μόνο την ημέρα, αλλά ο κίνδυνος υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Είδαμε και χθες, εκδηλώθηκαν μετά τις 9.30 οι πυρκαγιές. Έφη, οι πυροσβέστες και το πυροσβεστικό σώμα ζητά από όλους αυτές τις ημέρες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά και αύριο στη Δυτική Ελλάδα και στους τρεις νομούς. Βρισκόμαστε σε κίτρινο συναγερμό και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο είναι ουσιαστικά η τελευταία ημέρα πριν το 15 Αύγουστου αυτού του κύματος καύσωνα που ένας ακολουθεί τον άλλο. Αυτό το λέγαμε και χθες, ότι από την 5η, την ημέρα του 15 Αύγουστου, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση και θα επανέλθουμε στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Όμως, Κωνσταντίνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε πολλές φωτιές σε σκουπίδια στην περιοχή της Αιγιάλιας. Έφη, ακόμα η πυροσβεστική διερευνά την υπόθεση. Προς τα τέλη Ιουλίου που είχαμε επίσης φωτιές σε απορρίμματα στην περιοχή της Αιγιάλιας, τότε είχαν μιλήσει για εμπρισμούς και όχι για ανάφλεξη λόγω των θερμοκρασιών. Στα καινούργια περιστατικά η αστυνομία τα διερευνά. Είχαμε περιστατικά στη Ροδοδάφνη, στην Άκολη και στα Σαλιανίτικα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ειδικά τους τελευταίους μήνες που οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, η κατάσταση στην Αιγιάλια και ειδικά στην Ανατολική είναι ανυπόφορη. Τα σκουπίδια είναι στίβες. Έχει ξεκινήσει η αποκομιδή προκειμένου να μεταφερθούν σε οργανωμένο χιτά, αλλά γίνεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθημερινά όσα σκουπίδια και να απομακρύνονται αυξάνονται, γιατί έχουμε και τις καινούργιες παρτίδες από τους πολίτες αλλά και τους λουόμενους. Έτσι λοιπόν είναι υπό εξέταση μήπως κάποιοι έβαλαν τις φωτιές προκειμένου να καθαρίσει λίγο η περιοχή έξω από τα σπίτια τους ή έξω από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Είχαμε σήμερα, για να κλείσουμε το θέμα των σκουπιδιών στην περιοχή της Αιγιάλιας, είχαμε σήμερα και μία παράσταση ακόμα μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Παλαιά Εθνική Οδό από κατοίκους και φορείς που ζητούν επιτέλους να λήξει το θέμα αυτό με την διαχείριση των απορριμμάτων. Προειδοποίησαν, Έφη, ότι η σημερινή δεύτερη κατά σειρά κινητοποίησή τους δεν είναι η τελευταία. Θα επανέλθουν όσες φορές χρειαστεί, έως ότου η υπάρχουσα δημοτική αρχή, η απερχόμενη δημοτική αρχή, αλλά και η καινούρια, αναλάβουν τις ευθύνες τους και καθαρίσουν πλέον την Αιγιάλια από τα απορρίμματα, ώστε και αυτοί να ζουν όπως τόνισαν, όπως οι κάτοικοι των υπολείπων πόλεων. Παντού υπάρχουν σκουπίδια, είναι έντονη η δυσοσμία. Κατήγγειλαν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν μπορούν να παίξουν τα μικρά παιδιά. Ακόμα και με τα αδέσποτα υπάρχει κίνδυνος λόγω των τόνων απορριμμάτων που υπάρχουν, μην μεταφέρουν κάποια ασθένεια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, περνούν ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια οι κάτοικοι της Ανατολικής Αιγιάλιας. Και οι επαγγελματίες. Φυσικά και οι επαγγελματίες. Καθώς η Αιγιάλια αποτελεί τουριστική περιοχή και φέτος όμως τα πράγματα δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας του συγκεκριμένου προβλήματος. Κωνσταντίνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Η όρη τώρα και η διαδικασία με την οποία κατοχυρώνεται ή χάνεται η μερική ή ολική απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, το γνωστό μας ένφια, για το 2019, καθορίζεται με απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Πάμε στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του Best. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μπόκαρης μαζί μας. Κύριε Μπόκαρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι γίνεται με τον ένφια? Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς
Έλληνες και να μάθουμε ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα ή και δεν θα πληρώσουν και καθόλου. Φέτος έτσι και αλλιώς με τον ένφυο θα έχουμε μικρότερο φόρο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου πολλοί από τους φορολογούμενους θα πληρώσουν 50% λιγότερο στον ένφυα από αυτό που θα βγει φέτος ή και 100% απαλλαγή. Το 50% θα το πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν μειωμένο εισόδημα της τάξης περίπου των 7.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα το 100% απαλλαγή θα έχουν οι φορολογούμενοι που έχουν αναπηρία άνω του 80%. Εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Όσοι έχουν αναπηρία 67% ή 80% και χαρτί από τα ΚΕΠΑ, καλό είναι όσοι δεν την έχουν περάσει στη φορολογική τους δήλωση για τη χρήση του 18 να κάνουν συμπληρωματική τροποποιητική δήλωση και να περάσουν την αναπηρία πριν την ανάρτηση των εγκαθαριστικών, έτσι ώστε να διαβάσει τις αναπηρίες και να πάρουν τις εκτόσεις που δικαιούνται. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο οι αναπηρίες με τις εκτόσεις που έχουμε στον ένφια. Στην πόλη μας έχουμε πολλά διατηρητέα κτίρια. Θα πρέπει λοιπόν στο Ε9 τα διατηρητέα αυτά κτίρια, τα οποία έχουν περάσει με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι είναι διατηρητέο, να μπουν σε ειδικό κωδικό, έτσι ώστε να έχουν και την έκπτωση στον ένφια που τους αρμόζει. Θα πρέπει λοιπόν να προσεχτούν όλα αυτά τα πράγματα για να μην πληρωθεί φόρος που δεν πρέπει να πληρωθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι θα δηλώνουν οι δικαιούχοι, έτσι ώστε να καταφέρουν να έχουν γενναίες εκτόσεις στον ένφια. Γενναίες εκτόσεις πάνω στα ποσά που θα βγουν φέτος. Που θα είναι έτσι κι αλλιώς μειωμένα. Μειωμένα συγκριτικά με πέρσι. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν και οι έξτρα εκτόσεις. Είναι από τις καλές ειδήσεις αυτές, κύριε Μπόκαρη. Θα τα πούμε και με εσάς στη συνέχεια του δελτίου μας με άλλα φορολογικά θέματα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα όρια τους οι κάτοικοι στην οδό Πολυκάστης και Μανώλη Ανδρονίκου στο Προάστιο πνίγονται στη σκόνη και στη λάσπη, διότι οι δρόμοι δεν είναι ασφαλτοστρωμένοι. Από την πλευρά του Δήμου αναφέρεται πάντως ότι οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν υπομονή 1 με 2 χρόνια. Υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι στην οδό Πολυκάστης και Μανώλη Ανδρονίκου στην περιοχή του Προαστίου, στην Πάτρα, οι οποίοι, όπως καταγγέλουν, λόγω των δρόμων που δεν είναι ασφαλτοστρωμένοι, η κατάσταση είναι αφόρητη. Το καλοκαίρι πνίγονται στη σκόνη και το χειμώνα στη λάσπη. Η κατάσταση εδώ είναι απαράδεκτη. Το χειμώνα έχουμε τη λάσπη και το καλοκαίρι τη σκόνη. Τώρα το καλοκαίρι, για να γλιτώσουν το φανάρι τη Διγενεία Κρήτα, οι οδηγοί μπαίνουν εδώ από την Πολυκάστης που είναι χωματόδρομος πλέον. Η σκόνη σηκώνεται σύννεφο, όπως είδατε και εσείς νωρίτερα. Μπαίνει μέσα στα σπίτια μας, δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο, δεν μπορούμε να πάρουμε λίγο αέρα τώρα το καλοκαίρι. Απαράδεκτη κατάσταση. Ο Δήμος δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, παρά μόνο άνοιξε αυτούς τους δρόμους χωμάτινους. Ζούμε έναν εφιάλτη σε όλο αυτό το διάστημα. Από όταν θήκαμε στο Δήμο και εγώ προσωπικά και όταν του έθεσα το θέμα του δρόμου, μου λέει αν δεν σ' αρέσει αυτό που κάνω να μην με ψηφίσει. Είναι καθημερινά. Εγώ μένω σε αυτό εδώ το σπίτι. Έχω τη μεγαλύτερη κατάρα. Στο μπαλκόνι μου δεν βγαίνω. Τα έχουμε κλειστά. Εμείς οι γυναίκες, ειδικά εδώ της περιοχής, έχουμε καταντήσει δούλες στα ίδια μας τα σπίτια. Περπατάμε και βουλώνουμε τη μύτη. Έχουμε γίνει αλλεργικοί. Έχουμε τη στάση του τρένου εδώ, ακριβώς 30 μέτρα πίσω μας, 50, και όλοι έρχονται εδώ πέρα, παρκάρουν τα αυτοκίνητα και όταν φεύγουνε, γίνεται το έλα να δεις. Η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ πέρα είναι τόσα σπίτια και δεν φτιάξαν άσφαλτο. Αντιθέτως, μετά τη Διγενεία Κρήτα, που είναι ο δρόμος Λαγοδάματος, που δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι, την έχουν κάνει στην τρίχα, διότι έχουν δόντι, πώς το λένε, πώς να το πω, μέσον τέλος πάντων. Εκεί πέρα δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι και άσφαλτο είναι στην τρίχα. Αυτό είναι απαράδεκτο που γίνεται. Η απάντηση του Δήμου Πατρέων, μέσω του αρμόδιου αντιδημάρχου, είναι πως θα πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες της αποχέτευσης στην περιοχή και μέσα σε διάστημα 1 με 2 έτη θα γίνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Επειδή βλέπουμε συνολικά
τα ζητήματα των συνοικιών και όχι αποσπασματικά ένα δρόμο. Έχουν δίκιο ως προς τη σκόνη το καλοκαίρι. Τη λάσπη το χειμώνα είναι χαλικοστρωμένος δρόμος που συντηρείται. Δεν νομίζω ότι ευσταθεί. Θα προηγηθεί η αποχέτευση. Ήδη δουλεύει ο εργολάβος στην περιοχή. Και μετά θα προγραμματιστεί η ασφαλτόστρωση του δρόμου. Δεν μπορεί να πάμε να ασφαλτοστρώσουμε δρόμο και σε 3, 4, 6 μήνες το πολύ να πάμε να τον σκάψει ο εργολάβος της αποχέτευσης για να περάσει την αποχέτευση της περιοχής. Επομένως, θα κάνουν υπομονή κάποιο διάστημα για να προγραμματιστεί μετά την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης. Θεωρείτε ότι με έναν ορίζοντα ενός έτους θα έχει ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος? Ενός-δύο ετών, αν ενταχθεί στο πρόγραμμα του 20 ή του 21, ανάλογα με τις προτεραιότητες, γιατί σε μεγάλα τμήματα δρόμων κοιτάζουν κυρίως τα διαμερίσματα ιεραρχούν και πόσο τους κατοίκους εξυπηρετούν. Δηλαδή, αν προηγούνται άλλοι δρόμοι στο αρκτικό διαμέρισμα που υπάγεται η Πολυκάστης, θα το κρίνει το αντίστοιχο διαμέρισμα. Πιστεύουμε ότι σε βάθος μιας διετίας περίπου, αν δεν είναι στο πρόγραμμα του 20, θα είναι στο πρόγραμμα του 21. Να σημειωθεί πάντως πως οι κάτοικοι ζουν κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες εδώ και πολλά χρόνια και η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Κίνδυνος να κλείσουν γραφεία ενημέρωσης για το κτηματολόγιο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αν οι ανάδοχοι πραγματοποιήσουν την απειλή τους. Οι πληροφορίες από πηγές του κτηματολογίου αναφέρουν πως ακόμη και αν κλείσουν κάποια γραφεία, δεν θα προκληθούν προβλήματα για τους πολίτες. Υπενθυμίζουμε ότι στην Αχαΐα έχει δοθεί παράταση για την κατάθεση των εγγράφων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ορατός ο κίνδυνος να κλείσουν από τον Σεπτέμβριο γραφεία ενημέρωσης για το κτηματολόγιο. Αιτία είναι η απειλή των αναδόχων να προχωρήσουν από τον Σεπτέμβριο στο κλείσιμο των γραφείων ενημέρωσης. Υποστηρίζουν πως εφόσον η διάρκεια της συλλογής δηλώσεων επιμηκύνεται όπου δίνεται παράταση με υπουργική απόφαση, θα πρέπει και να πληρώνονται. Με βάση τα όσα προβλέπονται, οι ιδιοκτητές ακινήτων έχουν περιθώριο 6 μήνες προκειμένου να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Ωστόσο, επειδή στο τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης η έως τώρα προσέλευση δεν ήταν η αναμενόμενη, με νομοθετική ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης, έχει δοθεί η ευκαιρία στον Υπουργό Περιβάλλοντος να δίνει επιπλέον παράταση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο. Οι ανάδοχοι υποστηρίζουν ότι εφόσον η διάρκεια της συλλογής δηλώσεων επιμηκύνεται, θα πρέπει και να πληρώνονται. Αν δεν τηρηθεί αυτό, τότε θα προχωρήσουν σε διακοπή λειτουργίας των γραφείων ενημέρωσης. Πηγές από το κτηματολόγιο αναφέρουν πως η διαδικασία δεν θα σταματήσει και οι πολίτες δεν θα έχουν πρόβλημα στο να καταθέσουν τα χαρτιά τους, αφού τα κτηματολογικά γραφεία θα συνεχίσουν να υποδέχονται κανονικά τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά τώρα την Αχαΐα, υπενθυμίζουμε πως η παράταση που έχει δοθεί είναι ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Κυρίως σε αγροτικές περιοχές υπάρχει το πρόβλημα των τίτλων, δεν υπάρχουν τίτλοι, όπως και το πρόβλημα των εντοπισμών. Δεν ξέρει κανένας πού είναι η περιουσία του. Αυτό παίρνει χρόνο και για τοπογραφικά και για να κάνουν συμβόλαια ή να βρουν τα υπόλοιπα πιστοποιητικά από κληρονομιές. Αυτό που θέλω να ενημερώσω εγώ τον κόσμο είναι ότι το γραφείο μας, επειδή γνωρίζουμε το ότι κάποια πιστοποιητικά παίρνουν αρκετούς μήνες να εκδοθούν από τα ειρηνοδικεία ή τα πτυχοφυλάκια, ο κόσμος μπορεί να καταθέσει δηλώσεις έστω και με κάποιες ελλείψεις, όχι βασικές. Τα βασικά είναι κυρίως στις κληρονομιές, όπου τα πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομιάς, περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, τα οποία μπορούν να έρθουν και αργότερα. Με το εγκυτέρων συγγενών, τη ληξιαρχική πράξη θανάτου ή τη δημοσιευμένη διαθήκη, μπορούν να έρθουν να δηλώσουν την κληρονομιά τους. Αντίστοιχα και με τα συμβόλαια, τα πιστοποιητικά μεταγραφής μπορούν να τα προσκομίσουν αργότερα. Οι πολίτες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία για να μην κινδυνεύσουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Για να δηλώσει κάποιος την ιδιοκτησία του, ζητάμε τα βασικά, ταυτότητα, αφημί, τους τίτλους κτήσης τους, ανάλογα με συμβόλαιο ή με διαθήκες, και στοιχεία για τον εντοπισμό των ακινήτων. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος, ώστε να ξέρουμε το κάθε τι που δηλώνεται, πού βρίσκεται.
Αυτή είναι η όλη έννοια της κινηματογράφησης. Είναι το πιο σημαντικό έργο που συντελείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει κινηματολόγιο μέχρι σήμερα. Τέρμα πια οι χρυσικτησίες, τέρμα πια η τσακωμή μεταξύ γειτόνων για 5 εκατοστά. Τέρμα παράνομες αγροπολισίες, λέω ότι κάποιος τα έχει αφήσει λείπει καιρό και επειδή του πουλάνε το σπίτι. Τέρμα όλα αυτά. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα είχαμε, κυρίες και κύριοι, 8 συλλήψεις στην Αχαΐα μέσα διάστημα 24 ώρων. Στην Κωνσταντίνα Παλαιολόγου και πάλι Κωνσταντίνα. Έφη, δεν σταματούν οι αστυνομικοί. Από τη μία είχαμε νωρίτερα τους πυροσβέστες που τρέχουν όλο το 24ωρο, αλλά το ίδιο δείχνει και το αστυνομικό δελτίο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και κυρίως της Αχαΐας, όπου καθημερινά έχουμε απανωτές συλλήψεις. Λοιπόν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε Πάτρα, Αίγιο και κάτω Αχαΐα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τις τελευταίες ώρες συνολικά 7 άτομα 24 με 29 ετών, αντίστοιχα στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν μικροποσότητες κάναβης. Συνολικά και στα 7 περιστατικά, η κάναβη που συγκεντρώθηκε ήταν 13 γραμμάρια. Επίσης, όπως ενημερωθήκαμε, στην περιοχή της Γιάλιας, στο τμήμα ασφαλείας, εντοπίστηκε ένα άτομο, στο οποίο διενεργήθηκε έλεγχος. Ήταν Έλληνας 34 ετών. Διαπιστώθηκε όμως κατά τον έλεγχο ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική ποινή 8 μηνών για κλοπή. Όπως καταλαβαίνουμε, οι αστυνομικοί του πέρασαν αμέσως χειροπέδες και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα προκειμένου να μεταφερθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε. Εντός των τυχών παραμένουν ακόμη αρκετοί πατρινοί. Λίγες ημέρες πριν το 15 Αύγουστο, η πόλη δεν θυμίζει τίποτα το παρελθόν που η Πάτρα ήταν πραγματικά μια έρημη πόλη. Πάντως, όπως δηλώνουν οι περισσότεροι, παρά το γεγονός ότι θα περάσουν τη γιορτή του 15 Αύγουστου εντός των τυχών, δεν θα έχουν πρόβλημα αφού υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν σε κοντινούς προορισμούς και να απολαύσουν το μπάνιο τους στις όμορφες παραλίες της Αχαΐας. Και ενώ λίγα χρόνια πριν, τέτοιες μέρες, η Πάτρα θυμίζει άδεια πόλη, εν ώψη του 15 Αύγουστου πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αρκετοί πατρινοί παραμένουν εντός των τυχών και θα περάσουν τον 15 Αύγουστο στην πόλη, κάνοντας τα μπάνια τους στις κοντινές παραλίες. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, το ίδιο και οι παραλίες όπως η Πλάζ, το Ρίο και ο Άγιος Βασίλειος. Είμαστε από Καλαμάτα, ψάχνουμε σπίτι για τον νεαρό. Γιατί πέρασε η Πανεπιστημία και ψάχνουμε να βρούμε κάποιο σπίτι για να κατοικήσει εδώ πέρα. Δύσκολες όμως αυτές οι μέρες που πολύ κάνετε. Δύσκολες. Έχει κατέβει πάρα πολλοί κόσμος στην Πάτρα, από ό,τι μας λένε και οι μεσίτες εδώ πέρα, για να ψάξουν να βρουν σπίτι και λόγω του 15 Αύγουστου γίνεται ένας χαμός, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Εσείς 15 Αύγουστου θα βρίσκεστε, φαντάζομαι, Θα φύγουμε, ναι. Αν όχι σήμερα, το βράδυ, αύριο θα φύγουμε. Θα κατέβουμε μισή νύχτα πάλι. Στο σπίτι μας, ας πούμε. Διακοπές κάνατε φέτος καθόλου, κάποιες μέρες? Πήραμε νωρίς άδεια, πήραμε τον Ιούλιο. Πήγατε κάπου? Στη Μεσσηνία μείναμε, γιατί είχαμε κάποιες δουλειές και μείναμε εκεί στις διακοπές. Του χρόνου λοιπόν να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Με υγεία. Πάτρα, ναι. Είστε από εδώ? Πόπα. Ναι. Πήγατε κάπου διακοπές λίγες μέρες ή μείνατε? Όχι, εδώ γύρω-γύρω, καλόκρια. Το θετικό είναι ότι έχουμε κοντινά καλές παραλίες. Ναι, έχουμε καλές παραλίες. Έτσι είναι. Εντός των τυχών. Θα μείνετε Πάτρα? Ναι. Έχετε σχεδιάσει κάτι, θα πω μέσα? Όχι, πήρα άδεια, τελείωσε η άδεια, οπότε εδώ. Θα πάτε για πανάξη κάποια κοντινή παραλία, φαντάζομαι. Ναι. Ευτυχώς που είμαστε, που ζούμε στην Πάτρα και έχουμε θάλασσα και έχουμε αυτό πραγματικά που είναι ότι καλύτερο. Ναι, γιατί είναι και δύσκολες οι συνθήκες των τελευταίων ημερών. Πάντα, των τελευταίων ετών θα έλεγα. Και όχι μόνο των ημερών. Δεν είναι θέμα ότι ζυγίσατε τα οικονομικά και είπατε δεν βγαίνω για να πάω κάπου. Είναι ότι δεν έπεσε η άδεια που καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Το βασικότερο είναι αυτό. Είμαστε μια πεντεμελής οικογένεια, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά δύσκολο. Πάμε αναδεύτερη, έστω έτσι. Εντάξει. Αναδεύτερη χρονιά, το προγραμματίζετε. Και κατά τα άλλα, Ακταίο, Ρίο, εκεί. Αρκετοί είναι οι πατρινοί που ή έκαναν ήδη τις διακοπές τους ή δεν πήγαν καθόλου. Στην Πάτρα. Πήγατε κάπου διακοπές? Πήγαμε. Περάσατε καλά? Ωραία. Νησί, μακριά? Νησί. Τα είχατε κανονίσει, φαντάζομαι, ναι. Καιρό πριν. Όχι ιδιαίτερα. Αλλά ναι, κάποιος προγραμματισμός υπήρχε. Γενικά το κοιτάτε για να μπορείτε να πηγαίνετε κάποιες μέρες κάπου να ξεκουράσετε? Βέβαια. Εννοείται. Δύσκολες οι συνθήκες. Έτσι, βέβαια. Οπότε 15 Αύγουστο κάνετε εδώ, κάποιο κοντινό μπανάκι, κάποια βόλτα, σπίτι. Ναι. Όχι, θα είμαι στο εξωγικό μου. Α, θα
φύγετε. Ναι. Είναι μια καλή ευκαιρία για απόδραση. Φυσικά, φυσικά. Γενικά το προτιμάτε να φεύγετε αυτές τις μέρες από την Πάτρα? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Οι τελευταίες μέρες με τη ζέστη, ειδικά δεν παλεύετε η πόλη? Η ζέστη, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Εύχομαι και εσείς να κάνετε το ίδιο. Όπου τύχει. Ακόμη όμως και για όλους τους πολίτες που θα παραμείνουν εντός των τυχών το 15 Αύγουστο, οι προοπτικές για να περάσουν καλά είναι πολλές. Αφού ζούμε στην πόλη που σε πολύ κοντινές αποστάσεις έχουμε όμορφες παραλίες όπου μπορούμε να περάσουμε καλά, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και τον καφέ μας δίπλα σε όμορφα τοπία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα φορολογικά θέματα, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας. Capital Controls, ζήτημα χρόνου, η πλήρης κατάργησή τους. Ο κύριος Μπόκαρης είναι ακόμη μαζί μας. Κύριε Μπόκαρη, μετά από 4,5 χρόνια μιλάμε πια για την πλήρη κατάργηση των Capital Controls. Αυτή τη στιγμή να διευκρινίσουμε ότι έχουμε πλήρη κατάργηση στα Capital Controls σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις χρημάτων από το κησέ των τραπεζών. Υπάρχουν capital control σε ό,τι αφορά την εξαγωγή χρημάτων για επενδύσεις, για αγορά εμπορευμάτων που έχουν επιχειρήσεις. Υπάρχει μέχρι ένα ορισμένο όριο. Συζητείται πλέον να καταργηθούν οριστικά τα capital control. Θα μου πείτε ότι με την κατάργηση των capital control θα έχουμε εξαγωγή χρηματικών ποσών προς το εξωτερικό. Μπορεί να έχουμε εξαγωγή χρηματικών ποσών, αλλά με την κατάργηση των capital control θα έχουμε και μείωση του επιτοκίου στον δανεισμό. Θα έχουμε μεγαλύτερες επενδύσεις. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι θα μπορέσουμε και εμείς σαν χώρα να βγούμε στις αγορές και να πάρουμε δάνειο με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο. Και να είμαστε και πιο καλύτερα απέναντι στους δανειστές μας. Εφόσον βέβαια μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Και εφόσον ανοίξουν οι στρόφιγγες των τραπεζών. Των τραπεζών προς τους ιδιώτες. Λοιπόν, οι 120 δόσεις, ένα θέμα ακόμη που έρχεται για να δώσει μια ανάσα, όπως είπαμε και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, στους φορολογούμενους, μέχρι 39 η προθεσμία, έτσι δεν είναι? Μέχρι 39 του 2019 είναι η προθεσμία για τη ρύθμιση των χρεών για όσοι έχουν χρέη μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2018. Μετά από εκεί θα υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα προς τους οφειλέτες από τη στιγμή που δεν θα έχουν κάνει τη ρύθμιση. Όπως και σήμερα υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες για τη μη πληρωμή των οφειλών και αυτό θα συνεχιστεί και μετά τις 30 Σεπτέμβρη, αν και εφόσον δεν πάρουν παράταση. Για ποιο λόγο να μην κάνει τη ρύθμιση των 120 δόσεων? Αυτή τη στιγμή είναι πολλοί που δεν κάνουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί περιμένουν τη μείωση του επιτοκίου από το 5 στο 3%. Ναι, ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά ακόμα δεν έχει ανέβει ο νόμος για τη μείωση αυτή του επιτοκίου από το 5 στο 3%. Μέχρι σήμερα, από τις ρυθμίσεις μόνο στην εφορία, το ελληνικό δημόσιο έχει εισπράξει περίπου στα 180 εκατομμύρια ευρώ και περιμένει να περαστεί στην πλατφόρμα αυτή η μείωση του επιτόκιου, έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να ανατρέξουν στις πλατφόρμες μέσω των λογιστών τους και να κάνουν αυτές τις ρυθμίσεις. Ήδη για τα ασφαλιστικά ταμεία ανέβηκε σήμερα από την εφημερίδα της κυβερνήσεως η μείωση του επιτοκίου από το 5 στο 3% και αναμένεται από Δευτέρα να ξεκινήσουν οι ρυθμίσεις αυτές και προς την εφορία θα ανέβει από 1η Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Και μπορούν να ενταχθούν και υποχρεώσεις από εκπρόθεσμες δηλώσεις. Προσέξτε να δείτε τώρα. 120 δόσεις, κύριε Μπόκαρη. Όποιος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, όποιος δεν έχει υποβάλει ΦΠΑ, όποιος δεν έχει υποβάλει γενικά παρακρατούμενους φόρους προς το ελληνικό δημόσιο για υποχρεώσεις που έχει προ τις 31 Δεκεμβρίου του 2018, μπορεί να τα υποβάλει σήμερα. Εκτός από το αυτοτελή πρόστιμα που θα του βεβαιωθούν, οποιοδήποτε φόρος του βεβαιωθεί θα μπορέσει να ρυθμιστεί μέσα σε 120 δόσεις. Είτε αυτό είναι προς την εφορία, είτε είναι προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι ένα όφελος προς τον φορολογούμενο, έτσι ώστε να μπορέσει να υποβάλει το συντομότερο δυνατό τις φορολογικές του δηλώσεις και να μπορέσει να παίρνει και τις φορολογικές του ενημερώτες. Γιατί όπως γνωρίζουμε, αν κάποιος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να πάρει και φορολογική ενημερώτα. Ξέχασε κάποιος να την υποβάλει. Μπορεί να την υποβάλει σήμερα και μαζί με το αυτοτελές πρόστιμο, το οποίο μπαίνει και αυτό στη ρύθμιση, να μπει και ο φόρος. Πολλοί που κάνουν τώρα τον Αύγουστο
Και το Σεπτέμβριο θα κάνουν μεταβίβαση ακινήτων. Και όπως γνωρίζουμε, για να γίνει μεταβίβαση ακινήτων πρέπει να είναι σωστά το Ε9. Επειδή γίνονται τώρα τα τοπογραφικά στα χωράφια των φορολογουμένων και βιώνουν κάποιες διαφορές προς τα πάνω στον ΕΝΦΙΑ, και αυτός ακόμα ο φόρος μπαίνει σε 120 δόσεις. Θα μπορέσουν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο να ενταχθούν πάρα πολλοί οι φορολογούμενοι που έχουν προβλήματα ένα με τα φορολογικά του κρατιά. Λοιπόν, έρχονται 120 δόσεις να καλύψουν. Ακριβώς. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα φορολογουμένων που θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και επειδή πολλοί από αυτούς έχουν τα χρήματα και με τις εκπρόθεσμες αυτές τις δηλώσεις που κάνουν θα τους βγει ο φόρος, μπορούν να το πληρώσουν και σε μία δόση χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ προς αυξήσεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μετά τις 120 δόσεις, το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, κύριε Μπόκαρη. Κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτό, η εφαρμογή ακόμα δεν μπορεί να τραβήξει τις δηλώσεις του 2018. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάρει παράταση η αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2019. Αυτό αφορά μόνο τη ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ θα πρέπει ο φορολογούμενος να πάει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που έχει στη ΔΕΗ για να κανονίσει και τη μείωση του τιμολογίου του νερού. Περιμένουμε εντός των επόμενων ημερών να ανοίξει εφαρμογή για να τραβάει τα εισοδήματα του 2018 για να μπορέσουν έτσι οι φορολογούμενοι, αυτοί που δικαιούνται, να ξαναενταχθούν πάλι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Παράταση λοιπόν, και αληθεύει ότι έχουμε σε εξέλιξη εντατικούς ελέγχους και διασταυρώσεις για φοροδιαφυγή? Επειδή η φοροδιαφυγή είναι στο φόρτε της αυτόν τον καιρό, πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε βάθος 5 ετίας, από το 2014 και μετά, κάνει πλήρες διασταυρώσεις σχετικά με τις συγκεντρωτικές τιμολογίες, σχετικά με το ΦΠΑ, σχετικά με τις δηλώσεις εισοδήματος, για να στριμώξει τους φορολογούμενους να υποβάλουν τις δηλώσεις και να μπορέσει να πάρει κατά αυτόν τον τρόπο τους φόρους που πρέπει να πάρει. Πιέζει με τις διασταυρώσεις αυτές να γίνει πάταξη της φοροδιαφυγής για να μπορέσουν έτσι και η Ανεξάρτητη Αρχή να πάρουν τα χρήματα και να γεμίσει τα ταμεία της με τις υποχρεώσεις αυτές. Να σε ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Οι τελευταίοι αδειούχοι, κυρίες και κύριοι, θα φύγουν, αναμένεται να φύγουν αύριο για ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές. Όμως, από ό,τι φαίνεται και το επισημαίνουν οι ειδικοί, αμελούν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι οδηγοί αμελούν να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο στα γιοταχή αυτοκίνητά τους. Η οδική ασφάλεια, θυμίζουμε, είναι υπόθεση όλων μας και η σωστή συντήρηση των οχημάτων είναι απαραίτητη πριν την έναρξη ενός ταξιδιού, είτε μακρινού είτε όχι. Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει για πολλούς, ενώ αυτές τις ημέρες, πλησιάζοντας για τον 15 Αύγουστο, αναμένεται και η μεγάλη έξοδος. Από τα πλέον απαραίτητα βάσανα της περίοδου είναι η προετοιμασία του αυτοκινήτου πριν το ταξίδι. Είτε σκοπεύετε να μετακινηθείτε πλήρως οδικός, είτε εν μέρη σε μικρή μεγάλη απόσταση. Αν και πολλοί φαίνεται πως αμελούν αυτή τη διαδικασία. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι ξέρουμε τι θα πρέπει να κάνουμε όταν θα οδηγήσουμε. Από το πιο απλό να μην φάμε πολύ βαριά, από το να μην πιούμε και ακόμα το βασικότερο, το εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, σε τι κατάσταση είναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Όσο σοβαρό είναι η δική μας ψυχική κατάσταση και σωματική συνοδήγηση, είναι άλλο τόσο και του αυτοκίνητου. Είναι 50-50 η κατάσταση του κινδύνου απάνω σε ένα αυτοκίνητο. Είτε μικρές είτε μεγάλες αποστάσεις, ένας έλεγχος. Το κακό μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Περνάνε μόνο οι πελάτες οι οποίοι θα κάνουν μακρινό ταξίδι και φοβόνται για τα πολλά χιλιόμετρα στον δρόμο. Όσοι μετακινηθούν εδώ τοπικά, όχι, δεν έρχονται. Η άριστη κατάσταση των γιοταχή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη συνθήκη με στόχο πάντα την οδική ασφάλεια. Το σωστό είναι ότι όλοι θα πρέπει να ξέρουν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούν σε τι κατάσταση είναι. Αν απλά είτε γνωρίζοντας από τα σέρβις τα οποία έχουν κάνει και εφόσον έχουν γίνει σωστά και τυπικά να ξέρουν τι γίνεται, αλλά και από τον έλεγχο το οποίο ακόμα και οι ίδιοι θα πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, το θέμα των ελαστικών είναι σοβαρό θέμα και πρέπει να το προσέξει και ο ίδιος ο οδηγός. Την πίεση των ελαστικών. Τα ενδεικτικές λυχνίες που έχει το αμάξι μέσα. Δεν πρέπει να τις αγνοούν. Οτιδήποτε λαμπάκι ανάβει μέσα, να μην το αφήνουν στο τάξη, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το δω αργότερα. Οι ενδεικτικές αυτές τις λυχνίες έχουν θέμα για την ασφάλεια, έχουν θέμα όμως για το περιβάλλον. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές τα σειδιά και δει
τα εξωτερικά συνεργεία, όχι τα αδειοεξοδοτημένα συνεργεία, γι' αυτό δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί αν έχουν κάποιο κοστολόγιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χρεώνουν τον πελάτη τους. Κάνουν έναν έλεγχο, τον βοηθούν, του εξηγούν και δεν χρεώνουν κάτι. Αν δεν φτιαχτεί κάτι, δεν χρεώνουν και περισσότεροι συνάδελφοι, δεν χρεώνουν τίποτα. Φυσικά και μπορούμε και μόνοι μας να ελέγξουμε την κατάσταση του αυτοκινήτου μας μέσα από μερικά απλά αλλά κεραία σημεία. Φανάρια, τζάμια, καθρέπτες, πίεση ελαστικών, έλεγχο στον εξοπλισμό ανάγκης, έλεγχο στο βιβλίο σέρβις, έλεγχο στη λειτουργία του κλιματισμού. Φώτα, φλας και αλάρμ πρέπει να λειτουργούν υποδειγματικά. Υγρά αυτοκινήτου. Αν πηγαίνατε πριν μια δεκαετία στα αυτά που λέμε παλιοσίδερα, τα εξαρτήματα τα οποία έχουμε αντικαταστήσει από κάθε αυτοκίνητα, θα βλέπατε αμορτισέρ, ελαττήρια για την ανάρτηση, δισκόπλακες, αυτά. Τώρα έχει γίνει ακριβώς δηλαδή, δεν θα δείτε ποτέ τέτοια πράγματα. Ναι, τα εξαρτήματα τα οποία μπορούν να τα αφήσουν για αργότερα ή τα εξαρτήματα τα οποία δεν καταλαβαίνει ο πελάτης το μέγεθος της αξίας του, όπως είναι το αμορτισέρ. Τι μπορεί να πάθει, που θα το χρειαστεί κάποια στιγμή και δεν θα το φυλάξει τη στιγμή εκείνη. Και να το πω έτσι απλά, έχει συνηθίσει το αμάξι του με 80 χιλιόμετρα, πάει στον ίδιο δρόμο, στο χωριό του συνέχεια, στην ίδια στροφή στρίβει και κάποια στιγμή το αμάξι του γλίστρησε. Του γλίστρησε γιατί το αμορτισέρ δεν ήταν στην κατάσταση στην οποία έπρεπε να είναι. Και αυτό έγινε σιγά σιγά. Ο οδηγός συνήθισε τη φθορά αυτή και δεν την κατάλαβε. Με αποτέλεσμα να βρεθεί δηλαδή εξαπρόβλεπτο κάποια στιγμή και σε επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτά είναι που θα τον βοηθήσει ο τεχνίτης και το συνεργείο όταν θα πάει να ρίξει μια ματιά στο αυτοκίνητο. Η συμβουλή είναι: περνάμε από το συνεργείο για μια ματιά. Ακόμα και για οτιδήποτε μας φαίνεται λίγο περίεργο. Ή ένα τηλεφώνημα ή το αυτοκίνητο από εκείνα το δύο το συνεργείο που τους επισκευάζει τα μάξη. Πριν το ταξίδι σας λοιπόν, μην ξεχάσετε να ελέγξετε το όχημά σας. Τα ξερόκλαδα έβαλα να κάψω. Ένα τσιγάρο πέταξα. Το σειρματόπλεγμα έκοβα με τον τροχό. Ψήναμε για τα γενέθλια. Είχε κι άλλα σκουπίδια εκεί. Πρώτη φορά μου ξέφυγε ο έλεγχος. Σκέφτηκα ότι κάποιος θα είχε ειδοποιήσει. Δεν υπολόγισα τη ζέστη και τον αέρα. Πώς έγινε αυτό? Έξι χώρες της Μεσογείου επέλεξαν Ελλάδα. Mediterranean Beach Games 2019. Η Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι. Ο πατρινός καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος Καλβουζάνης εκπροσωπεί, όπως είναι γνωστό, την Ελλάδα στο πρόγραμμα «Η Φάρη της Μεσογείου» και παρέα με τον ξυπόλυτο ήρωα ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αυτό που παρατηρεί είναι ότι τα τελευταία χρόνια και παρά την εποχή της τεχνολογίας, ο κόσμος επιστρέφει και πάλι στον Μπερντέ. Με τις βαλίτσες στο χέρι και την αγάπη του για το θέατρο σκιών και τον ξυπόλυτο ήρωα, ο γνωστός και αγαπητός καραγιοζοπαίχτης Χρήστος Καλπουζάνης ξεκίνησε το ταξίδι του στην Ευρώπη. Πρώτος σταθμός ήταν η Στουτγκάρδη. Ο πατρινός Χρήστος Καλπουζάνης εκπροσωπεί την Ελλάδα στο πρόγραμμα «Η Φάρη της Μεσογείου». Ακόμα να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε κάνει. Γιατί έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, αλλά στη Γερμανία ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή να βλέπεις τώρα γιαγιάδες οι οποίες έχουν να πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα 30 χρόνια, να βλέπεις να κλαίνε, να μας φέρουν σε τάπερ ότι ελάτε να φάτε από τη δικιά μου την κουζίνα, όχι από τη δικιά μου, καλά από τη δικιά μου. Η φιλοξενία ήταν απίστευτη. Εγώ πίστευα ότι δεν έχω φύγει από την Πάτρα. Νόμιζα ότι το βράδυ θα πάω σπίτι μου να δω το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Ήταν τόση η φιλοξενία, βασικά είδαμε την πραγματική Ελλάδα. Είδαμε την πραγματική Ελλάδα που δεν υπάρχει φασισμός, δεν υπάρχει ρατσισμός, δεν υπάρχει το δήθεν, να το πω έτσι, γιατί οι Έλληνες δεν είμαστε αυτοί που είμαστε οι Έλληνες. Ήταν μαγεία. Ο Χρήστος Καλπουζάνης θα ταξιδέψει και σε άλλες χώρες που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα με σκοπό τη διάδοση του Καραγκιόζη. Πήγαμε στο Στουτγκάρδη, Γερμανία, τώρα φεύγουμε 23. Πηγαίνουμε στην Φόρμια Ιταλία και θα συναντηθούμε με Ισπανικό θέατρο σκιών, Ιταλικό και από το Μαρόκο και από την Ισία
Και Νοέμβρη πάμε και σε Βίλη Ισπανία. Τώρα που έχει ανοιχτεί όλοι, ανοίχτηκαν οι πόρτες, κανονικά θα φύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα προσπαθήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να αναδείξουμε τον πατρινό Καραγκιόζη. Την ίδια ώρα αυτό που διαπιστώνει είναι πως ο κόσμος επιστρέφει και πάλι στον Καραγκιόζη. Εντάξει, αυτό είναι λειτουργήμα που κάνουμε. Το να το 2019 με την τεχνολογία στο αποκορύφωμα που δεν πηγαίνει άλλο, από το να είναι σημαντικό βασικά το παιδί να το βγάζουμε λίγο από το λάπτοπ, λίγο από το τάμπλετ, λίγο από το κινητό, λίγο από αυτό που βλέπω συνέχεια ότι να πάρω το κινητό σου να δω στο YouTube ταινίες Mickey Mouse. Εντάξει, πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Δηλαδή αυτό που είπες πριν ότι βλέπουμε ανθρώπους για καφέ και είναι στο... Εντάξει, κάτσε σπίτι σου καλύτερα, φτιάξε ένα καφεδάκι και κοίτα στο δηλαδή το να πας... Γιατί δεν παίρνεις τον καφέ σου και να πας μια βόλτα. Είναι σημαντικές οι... Δηλαδή έχουμε χάσει λίγο το μπούσουλα της σημαντικής ζωής και της πραγματικής ζωής. Υπάρχει ανάγκη να δουν την αθότητα της τέχνης, να το πω έτσι. Δηλαδή την τιμιότητα της τέχνης και την αθότητα. Δηλαδή πλέον ο κάθε γονιός, να στο πω έτσι, έχει θες από τη δουλειά του, θες από την ανεργία, θες από πολλά πράγματα που μπορεί να μην έχει πληρωθεί από το αφεντικό του. Έχουμε μπει πολύ στο τρυπάκι και σε όλο αυτό που μας έχουν πασάρει, μας το έχουν πετάξει σαν χάπι ότι πρέπει να τρέχουμε όλη μέρα για να βγάλουμε αυτά τα 20 ευρώ. Ναι, το καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγουν τα 20 ευρώ γιατί έχεις μια οικογένεια και ένα σπίτι το οποίο πρέπει να επιβιώσεις. Αλλά μπορούμε να κοιτάξουμε και λίγο το παιδί. Λίγο το παιδί. Γι' αυτό έγινε η στροφή στον Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης αγκαλιάζει τα παιδιά και αγκαλιάζει και τις παιδικές ψυχές γιατί όλοι από μέσα μας έχουμε μια παιδική ψυχή. Ο Καραγκιόζης δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι για όλη την οικογένεια. Δεν μπορώ τώρα, ας πούμε, εγώ προσωπικά να παίζω. Μ' αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνω σε χώρους στο οποίο έχω ένα μεγάλο μπερντέ και να παίζω παράσταση 2 ώρων, το οποίο είναι να το δει όλη η οικογένεια και όχι να το κάνω Mickey Mouse. Δεν θέλω να γίνει Mickey Mouse, παράδειγμα, ή κόμιξ ή κάτι το οποίο εντάξει, αλλά για μία ώρα παίξε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Πρέπει ο Καραγκιόζης αυτή τη στιγμή, αυτή πραγματικά τη στιγμή, να δώσει μήνυμα. Και να δώσει μήνυμα στα παιδιά. Όπως τώρα εμείς έχουμε ξεκινήσει κάποιες παραστάσεις που λέμε για τα σκουπίδια στη θάλασσα. Γιατί πηγαίνω, και εγώ που πηγαίνω για μπάνιο, έχω δει ας πούμε, πλαστικά του καφέ. Έχω δει ας πούμε, ανθρώπους που καπνίζουν και σβήνουν το τσιγάρο μέσα στην άμμο. Έχω δει πολλά πράγματα τα οποία αυτά προσπαθώ μέσα μου να τα βγάλω μέσα την παράσταση. Από μέσα μου να τα βγάλω και να τα βγάλω στο πανί. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ότι γιατί τα σκουπίδια και μετά βλέπεις τα παιδιά από μόνα τους. Με και το popcorn και το σακουλάκι, το μαζεύουν και το πετάνε στον κάδο. Αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Μόνο και μόνο ότι ο πατρινός κόσμος σε όλες τις παραστάσεις προσωπικά σε μένα έρχεται και στηρίζει. Τώρα, άμα θες να μιλήσουμε για Δήμο, εντάξει, ο Δήμος προσπαθεί αυτός ο Δήμος τώρα να κάνει κάποια πραγματάκια, αλλά πρέπει να γίνουν από την αρχή όλα. Δεν μπορείς να κάνεις πυροτεχνήματα πλέον. Γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά. Παλιά, ας πούμε, σου λέγανε πάρε τόσα. Κάνε μια περιοδία, ας πούμε, τέτοιο. Ή άλλα τα καρναβάλια, ας πούμε, ελάτε να κάνουμε ένα φεστιβαλάκι. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Πρέπει όλα να ξεκινήσουν από την αρχή. Από την αρχή. Τώρα πάει να γίνει κάτι με τα πελά σφαγεία, το οποίο μετέχω μέσα, να σου το πω έτσι, και είμαι εμπειρογνώμονα στο θέμα του θεάτρου σκιών. Και ακόμα δεν ξέρουμε. Απλά πρέπει να γίνουν όλα από την αρχή και να δώσουν το βήμα. Στους ανθρώπους που ασχολούνται, δηλαδή από το θέατρο θα κάτσει στο θέατρο, στον Καραγκιόζη θα κάτσει ο Καραγκιόζοπαίκτης. Άμα οι Καραγκιόζοπαίκτες τσακωθούν, τότε παράτατο. Και πες ότι, παιδιά, ορίστε, δεν βγάζετε άκρη. Αυτό πρέπει να κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή και να μην μπλέκουν πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.